Ραδιοθήβα 97,5. Θέλω να δημοσιοποιήσω το πρόβλημα εδώ με τα αρχαία που πέσαν οι πέτρες και δεν γίνει καμία μέρημνα, απλώς μιλάνε για κάποιες μελέτες πιθανόν να γίνουν για να στηρίξουν τα βράχια αυτά τα οποία είναι τιμόρροπα να πέσουν. Ενώ είχαν ενημερωθεί για την κατολίσθηση αυτή από το 2015 και αλλάζανε η Δημοτική Αρχή, η υπεύθυνη του τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με την αρχαιολογία αλλάζανε χαρτιά. Και η βράχη ήταν έτοιμη να πέσει. Και τους είχα πει, θα πέσουν οι βράχοι, θα παρασύρουν κι άλλους. Και τι κάνανε αυτοί τώρα, τα βάλανε με τα αυθαίρετα. Δηλαδή το αυθαίρετο αυτό που είναι εδώ στον κάμπο, φταίει που πέσανε τα βράχια στο βουνό. Έχουν τραλαθεί άνθρωποι, ειλικρινά σας λέω. Και για να εκδικηθούν, στέλνουν πρόστιμα τώρα στους οικιστάς εδώ πέρα και τα κοινοποιούν στον Μπακάλικα για να τελεσιδικήσουν οι δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους. Ότι φταίει το αυθαίρετο που βλέπεις εδώ απέναντι, που είναι στον κάμπο ή το παραπέρα, και πέσανε βράχια πάνω στην κορφή του βουνού. Τόσο γελία άτομα είναι αυτοί του Δήμου και της αρχαιολογίας. Και τους πίστεψε και ο Δήμαρχος. Πήγα τη Δευτέρα και λέει ο Δήμαρχος, τα αυθαίρετα λέει φταίνε που πέσαν οι βράχοι. Αν είναι δυνατό ποτέ να στέκει αυτή η λογική. Αλλά το μεγάλο κακό είναι άλλο, αγαπητοί μου. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γάρκαλ, είδαμε ανθρώπους να περνάνε άνθρωποι μέσα από τα βράχια. Ναι, περνάνε. Πεζοί περνάνε. Και αν γίνει πέσει, να σκοτωθεί κόσμος. Και καλά τότε που δεν έπεσε τη μέρα της Παπαντής. Έπεσε 28 Γενάρη, αλλά έπεφτε 2 του Φλεβάρι, 4 μέρες μετά, το πρωί 7.30 ώρα πήγαινε ο κόσμος στην εκκλησία και θα είχαμε θύματα. Αλλά ούτε η εισαγγελία ενήργησε εις βάρος των υπευθύνων που είχαν ενημερωθεί, ούτε έχει κάνει τίποτα και ο Δήμος. Όλο μελέτες κάνουν. Τώρα τι μελέτες είναι αυτές δεν γνωρίζω. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Τώρα. Έχουμε ένα άλλο πιο σοβαρό πρόβλημα. Τιμάζεται εδώ στην Ταλική. Αν γίνει κάποιο κακό μεγάλο, φωτιά ή κάτι άλλο, να γίνει κάτι που έγινε και στο Μάτι. Και θα βρίζουν τον νέο δήμαρχο που δεν θα φταίει βέβαια και τον περιφερειάρχη, που κι αυτός καινούριος είναι, όπως βρίζουν τη Δούρου και τον Ψινάκη, τα ίδια. Θα είναι υπόλογοι. Δεν έχει δρόμο για τη θάλασσα. Όλος αυτός ο οικισμός και πίσω, 700 σπίτια, δεν έχουν δρόμο να πάνε στη θάλασσα. Αυτός ο δρόμος έκλεισε με την κατολίση. Ο άλλος δρόμος που θα πάμε τώρα εκεί, ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που κατεβαίνουν και φεύγουν και για την Αθήνα ο κόσμος από την Πλάζ, είναι με δικαστική απόφαση να κλείσει. Και έχω στα χέρια μου την απόφαση και χάρη στη δική μου την υπευθυνότητα δεν έχει κλείσει ο δρόμος. Θα κλείσει όμως ο δρόμος γιατί κοροϊδεύουν. Έχουμε συμφωνήσει με τον Δήμαρχο να αγοράσει, να απολωτριώσουν το δρόμο και ένα κομμάτι εκεί πέρα τεσσάρων στρεμάτων να κάνει και ανάπλαση παραλία, να αναδειχθεί εδώ πέρα η παραλία, να αναδειχθεί να κάνουν μια παιδική χαρά, ένα κοινό στο χώρο, κάτι. Και οι υπάλληλοι του Δήμου κοροϊδεύουν. Είναι άχρηστοι όλοι για τα μπάζα. Για τα μπάζα όλοι. Κοροϊδεύουν το Δήμαρχο, λέει θα το πάρω, βγάλανε απόφαση και δεν κάνει τίποτα. Και θα γίνει μεγάλο κακό. Το δημοσιοποιώ, αυτό το πράγμα το έχω στείλει στον εισαγγελέα. Αν κάνει τίποτα και ο εισαγγελέας, που δεν πιστεύω και εκεί να γίνει τίποτα, θα γίνει μεγάλο κακό, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει δρόμος για τη θάλασσα. Και δεν υπάρχει και δρόμος φυγής του κόσμου από την Αλική, από την παραλία, από τα σπίτια, να πάει στην Αθήνα. Εάν εσείς αποφασίσετε αύριο το πρωί, όπως λέτε, με τη δικαστική απόφαση να κλείσει ο δρόμος. Τελείωσε. Να το κλείσει το δρόμο. Τι θα γίνει? Δεν υπάρχει διάξιο ούτε να φύγεις για Αθήνα, γιατί έχει μπει στόπ εκεί στην παραλία, να πάνε παραλιακά, και δεν υπάρχει τρόπος να φύγει ο κόσμος για να πάει στην Αθήνα. Αλλά και δεν υπάρχει και δρόμος να κατέβει στην παραλία, στην πλάτη. Θα κλειστούμε σαν τα ποντίκια, ό,τι έγινε στο Μάτι. Και τότε θα λέμε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Επίσης δέστε στην παραλία, βιντεοσκοπήστε την παραλία. Έχουν παρκάρει όλοι τα αυτοκίνητα πάνω στο δρόμο, δεν μπορεί να περνάνε τα αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ απέναντι. Και έχουμε στείλει γράμμα στο διευθυντή της αστυνομίας να στείλει έναν αστυφύλακα να γράψει τα παράνομα αυτοκίνητα για το Σαββατοκύριακο. Μόνο εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρεται και η αστυνομία. Θα λένε πάλι και για το διευθυντή τα ίδια που λένε και για τον αστυνόμο στο Μάτι που κάει και ο κόσμος. Δυστυχώς λυπάμαι, άχρηστοι είναι όλοι.